Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε αδελφοί εν Κυρίω. Εν Χριστώ Ιησού. Σήμερα θα προχωρήσουμε από το μέρος εκείνο που μείναμε στην προηγούμενη εκπομπή για τη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη. Θα μας κάνει μεγάλη εντύπωση η ταπεινοφροσύνη και γενικά όλη η συμπεριφορά του προφήτη και προδρόμου Ιωάννη. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε δύο λόγια για τις απαντήσεις των φίλων. Κάποιος μας ζήτησε να πούμε μια ιστορία. Αυτή την ιστορία με τις επισκέψεις του Χριστού σε μια ψυχή. Και κάποιος κύριος φίλος μας γράφει, όποιος αγαπάει τον Χριστό έχει βάλει το πόδι στο παράδεισο. Όποιος αγαπάει τον Χριστό ανέστησε την ψυχή του. Όποιος αγαπάει και εκτελεί τις εντολές του Χριστού είναι άνθρωπος μακάριος. Όποιος αγαπάει τον Χριστό αγαπάει τον εαυτό του, αγαπάει τη ζωή και είναι μέσα στη ζωή. Όποιος αγαπάει τον Χριστό αγαπάει την αγάπη, την αλήθεια και τον κόσμο. Όποιος αγαπάει τον Χριστό είναι αληθινό παιδί του Θεού. Όποιος αγαπάει τον Χριστό είναι μια αγκαλιά μαζί με το καλό, το θετικό και το δίκαιο. Όποιος αγαπάει τον Χριστό πέρασε από τη ζωή στην Αθανασία. Από αυτή τη ζωή λέει στην Αθανασία. Και βέβαια αυτό είναι γεγονός ότι από εδώ αρχίζει η αιώνια ζωή και μας το λέει σε πολλούς τόνους το Ευαγγέλιο ότι εδώ είναι η απαρχή του Παραδείσου, εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Το μεγαλύτερο δώρο του κόσμου είναι ο Χριστός. Είναι το μεγαλύτερο καλό. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι το ψωμί και ο άρτος της ψυχής, της ζωής και η αλήθεια του κόσμου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο. Και να περάσουμε σε αυτήν την ιστορία που είχαμε υποσχεθεί να πούμε. Είναι μια κλασική, θα λέγαμε, ιστορία της Ορθοδοξίας, η οποία κατά καιρούς την ακούμε στα κηρύγματα κλπ. Αλλά ας την πούμε για εκείνους οι οποίοι δεν την έχουν ακούσει. Λέει πως μια γυναίκα, απλή λαϊκή γυναίκα, παρακάλεσε τον Κύριο και είπε: «Μα Κύριε, λέει, δεν σε έχω δει ποτέ. Γιατί δεν με επισκέπτεσαι και εμένα, αφού είσαι τόσο καταδεκτικός και επισκέπτεσαι όλους τους ανθρώπους, εμένα δεν με έχεις ποτέ επισκεφτεί». Τότε άκουσε, λέει, μια φωνή που της είπε ότι θα έρθω αύριο. Η γυναίκα αυτή σηκώθηκε από τα χαράματα και άρχισε να φτιάχνει το σπίτι, να φτιάχνει διαφόρων ειδών φαγητά, να καθαρίζει, να σκουπίζει, να πλένει κλπ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πρωί, έρχεται μια άλλη φτωχιά γυναίκα και της ζήτησε ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή είναι ευριασμένη, τη διώχνει και της λέει ότι δεν είναι σήμερα η κατάλληλη ώρα να κάνω τέτοια πράγματα, έχω πολλή δουλειά μπροστά μου. Μια άλλη φορά. Πέρασαν 2-3 ώρες, έρχεται ένας γεροντάκος, λέει: «Σας παρακαλώ, λέει, να πιάτο φαΐ, γιατί είμαι πεινασμένος, έχω να φάω 2 μέρες κλπ. Απαπα, λέει, τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Περιμένω υψηλό πρόσωπο. Άλλη φορά». Περίμενε λοιπόν, αδειμονούσε, είχε φτιάξει τα πάντα, περίμενε ίσως έρθει το βράδυ, μετά τη δύση του ηλίου. Οπότε χτυπάει πάλι η πόρτα, λέει: «Αυτός θα είναι», ανοίγει. Και βλέπει έναν κουρελιάρι άνθρωπο σκελετωμένο και της λέει: «Σε παρακαλώ, ένα κομμάτι ψωμί δώσε μου, γιατί πεινάω υπερβολικά». Αυτή λοιπόν, θυμωμένη, του κλείνει γρήγορα την πόρτα και γυρίζει και περιμένει πάλι γονατιστή να έρθει ο Χριστός. Έφτασε η 12η νυχτερινή και ο Χριστός δεν είχε φανεί. Πηγαίνει μέσα λοιπόν στα εικονίσματά της η γυναίκα και λέει: «Κύριε, σε περίμενα», λέει, «γιατί δεν ήρθες, αφού είχα κάνει τόσες ετοιμασίες για σένα κλπ». Και ακούει μια φωνή να της απαντάει και να της λέει: «Τρεις φορές ήρθα σήμερα και τις τρεις φορές με έδιωξες». Και αυτό είναι παραμένο μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο, όχι πως είναι περιστατικό που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται φανερό από την διδασκαλία του Χριστού, διότι λέει ο Χριστός: «Εάν κάνετε σε έναν από αυτούς τους μικρούς, τους τιποτένιους ανθρώπους, ένα καλό, το κάνετε σε μένα». Από εκεί λοιπόν
ξεκινάει και το θέμα αυτό, το ότι κάθε άνθρωπος είναι ο Χριστός προσωποποιημένος και ειδικά ο φτωχός άνθρωπος και ο παραμελημένος άνθρωπος είναι αυτός που ο Χριστός θέλει να τον περιποιηθούμε, να του δείξουμε αγάπη, να του δείξουμε ευγένεια όπως θα θέλαμε να δείξουμε στον ίδιο. Και αν θυμηθούμε και το Ευαγγέλιο της Απόκρεο, όπως λέγεται, όπου λέει πως πηγαίνετε απεμού, λέει, οι κατηραμένοι, διότι ήρθα και σας ζήτησα, ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε, πεινασμένος δεν με θρέψατε, στη φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε, και στο κρεβάτι του πόνου και δεν ήρθατε να με δείτε. Και λέει αυτή, πότε σε είδαμε, Κύριε, έτσι πως λες, και δεν ήρθαμε να σε περιποιηθούμε, ήρθαμε να σου δώσουμε νερό και φαγητό. Λέει, εφόσον δεν το κάνατε εσένα από τους μικρούς αυτούς ανθρώπους, δεν το κάνατε σε μένα. Βλέπουμε λοιπόν πως έχει πάρει επάνω του ο Χριστός όλους τους ταπεινούς και τους καταφορεμένους και ζητάει από εμάς να τους υπηρετήσουμε με κάθε τρόπο και με κάθε δύναμη που υπάρχει σε μας. Και περνάμε, αγαπητοί φίλοι, στο θέμα, το κυρίως θέμα του Ευαγγελίου μας, όπου ο πρόδρομος αρχίζει να δοξάζεται, διότι ο ίδιος θεωρούσε τα χέρια του ανάξια να αγγίξουν τα πόδια του Χριστού και τώρα στη βάπτιση θα αγγίξουν την ακύρατη κεφαλή του Δεσπότη, όπως μας λέει. Ο πρόδρομος είδε το άνοιγμα του ουρανού και είδε την περισπερά. Είδε την περιστερά. Ο Χριστός ταπεινώνεται κατά τη γέννηση, ταπεινώνεται στο Σταυρό, αλλά δοξάζεται με την ένδοξο Ανάστασή Του. Ταπεινώνεται στο βάπτισμα και δοξάζεται πάλι σε αυτό με τη φωνή του Θεού. Επομένως, η ταπείνωση και η δόξα είναι ο δρόμος του Χριστού. Ας δούμε όμως τώρα, αν βαδίζουμε κι εμείς καθημερινά με τον τρόπο αυτό που θέλει ο Θεός. Ας υποθέσουμε ότι συναντάμε κάποιον που τον εχθρευόμαστε ή που μας εχθρεύεται αυτός ή κάποιο φίλο μας που θέλει να τον χαιρετήσουμε. Λέμε μέσα μας, αυτός πρέπει να με χαιρετήσει πρώτος, πρέπει να μιλήσει πρώτος ή να βαδίσει προς εμέ πρώτος, διότι εγώ είμαι ανώτερος κοινωνικός από εκείνον. Είμαι μεγαλύτερος σε την ηλικία, είμαι καλύτερος κλπ, πιο μορφωμένος κλπ, κλπ, όλα αυτές οι σκέψεις που κάνουμε τις ανθρώπινες. Αλλά αφού ο χαιρετισμός είναι καλός και ξέρουμε ότι είναι καλός, γιατί δεν κάνεις εσύ πρώτος την αρχή. Ο Χριστός καταδέχτηκε να πάει ο ίδιος στον πρόδρομο πρώτος και εμείς δεν καταδεχόμαστε να κάνουμε δύο βήματα για να συναντήσουμε, να μιλήσουμε στο φίλο μας, στον αδερφό μας, σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο Ιάννης ο πρόδρομος δεν κολακεύτηκε όμως από την τιμή που του έκανε ο Χριστός να τον βαπτίσει. Εμείς όμως πόσες φορές κατάπιαμε την κολακία σαν όμορφο ρόφημα, γιατί η κολακία είναι γλυκιά στα αυτιά και στην καρδιά πολλών. Αν μας έχουν αποδώσει αρετές τις οποίες δεν έχουμε και δεν διαμαρτυρηθήκαμε, πάνω απ' ότι πάσχουμε από υπερηφάνεια και από την κολακία που μας κολακεύει κατά κάποιο τρόπο και δεν μας αφήνει να ξέρουμε την πραγματική εικόνα. Αν αφήνουμε τον άλλον να έχει μια ψευδή εικόνα για μας, είμαστε ένοχοι. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουμε τις κολακίες. Καθήκον μας είναι να αποδίδουμε τα το Κέσαρο στο Κέσαρι. Και πόσες φορές η ταπεινοφροσύνη δική μας δεν είναι ένας καμουφλαρισμένος εγωισμός, ο οποίος φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Είναι ένας κρυμμένος εγωισμός, κρυφός εγωισμός. Ο Χριστός κατά το βάπτισμα δείχνει την ταπείνωσή Του. Εμείς ας υποθέσουμε ότι βαπτίζουμε το παιδί μας ή την κόρη μας και βάζουμε πάρα πολλά ονόματα, θέλουμε κουμπάρους ονόματα οι οποίοι έχουν θέσεις μεγάλες κλπ.
έστω και αν δεν πιστεύουν στο Θεό. Αν δεν πιστεύουν, δηλαδή το πιστεύω που εκφωνεί ο ανάδοχος στην Εκκλησία, αυτός που βαφτίζει. Δεν του το λέμε καμιά φορά, αλλά δεν ξέρουμε το βάθος και το τι ακριβώς συμβαίνει. Και άσε να μην αφήσουμε τις περιπτώσεις που κάνουμε κουμπαριές για να καλύψουμε κάποια κενά οικονομικά, θέσεων κλπ. Κλπ. Για αυτούς τους ανθρώπους όμως δεν ανοίγουν τα ουράνια, αλλά τα καταχθόνια. Δεν κάθεται πάνω στο κεφάλι τους λευκή περιστερά, αλλά όρνια. Ούτε ακούγονται η φωνή του ουρανίου πατρός, κι αν ο πατέρας πάντοτε δίνει την ευλογία του, εμείς δεν είμαστε ικανοί να τη δεχτούμε. Γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη υποδομή για να το κάνουμε αυτό. Αλλά τώρα έρθουμε και σε άλλα παραδείγματα. Είναι δύο φίλοι οι οποίοι πρόκειται να κάνουν ένα έργο καλό. Αλλά ο καθένας δικαιολογείται και θέλει να κάνει ότι είναι ανώτερος ή κατώτερος από τον άλλον. Ας δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτό που έκανε και ο Χριστός. Αν ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος επήγε πρώτος να ταπεινωθεί, όπως ο Χριστός πήγε στον πρόδρομο. Άλλωστε, ο Κύριος μας είπε ότι ο καλύτερος από εσάς θα είναι υπηρέτης σας. Υπηρέτης των άλλων. Επισκεφτόμαστε τον φίλο μας και επαινούμε τα γιορισμένα χαρίσματά μας. Έχουμε όμως τη δύναμη της ταπεινώσεως να πούμε και εμείς άφεσάρτη, όπως είπε ο Χριστός, άστο αυτό, όταν του έκανε το μεγάλο κοπλιμάν ότι ο Ιωάννης, ότι εγώ πρέπει να βαφτιστώ από σέναν, γιατί είσαι μεγαλύτερος από μένα, και ο Χριστός του είπε, άστο τώρα αυτό, διότι τώρα πρέπει να γίνει το θέλημα του Πατέρα. Άφεσάρτη, άστο τώρα. Και εμείς δεν αναχωρούμε από τέτοιες καταστάσεις, ταπεινωνούμενοι, αλλά προσπαθούμε και να αφήνουμε τα πράγματα να μας πηγαίνουν προς τη δόξα. Οι φωνές των ανθρώπων, οι κολακίες τους κλπ. Πόσες φορές εμείς οι οποίοι είμαστε αμαρτωλοί προσπαθούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας με ψεύδος, όχι ενώπιον των ανθρώπων, που και αυτό είναι μεμπτό, αλλά ενώπιον του Θεού ή ενώπιον του πνευματικού μας προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε πολλές φορές. Δεν αποδεχόμαστε δηλαδή το σφάλμα μας. Και αυτό είναι ίδιο του πεπτωκότος ανθρώπου. Το έκανε πρώτος ο Αδάμ και η Εύα. Δεν ταπεινώθηκαν, δεν παραδέχτηκαν το σφάλμα τους. Αλλά ο ένας έδινε την ευθύνη στον άλλον. Λοιπόν, και στο φίλο μας, το οποίο κάνουμε το μικρότερο για το έργο του Θεού, θα υψωθούμε στη συνείδηση εκείνου. Αλλά και μέσω αυτού θα υψωθούμε και στους άλλους ανθρώπους. Όμως, πρέπει να είμαστε ταπεινοί μπροστά στους επένους και να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο να επενείται. Όταν βλέπει κάποιος έναν ταπεινό άνθρωπο, τότε πραγματικά αισθάνεται για αυτόν κάτι καλό. Ταυτοχρόνως όμως, θα πρέπει να ξέρουμε και τα σφάλματά μας, ώστε να διορθωνόμεθα. Θα υψωθούμε από το Θεό ενώπιον των ανθρώπων όταν είμαστε ταπεινοί. Διότι ο υψώνων εαυτόν ταπεινούται και ο ταπεινών εαυτόν υψώνεται υπό του Θεού. Είδε λοιπόν ο πρόδρομος τον ουρανό να ασχίζεται και μια φωνή να λέει «Συ ή ο Υιός μου ο αγαπητός». Και κατά παρόμοιο τρόπο βλέποντας ο Θεός τη δική μας ταπείνωση θα ανοίξει τους ουρανούς, διότι στον ταπεινό ανοίγεται ο ουρανός. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι το περιστέρι, η περιστερά, η λευκή πήγε και κάθισε στο κεφάλι του Χριστού, στην κεφαλή του Χριστού. Γιατί, διότι όταν ο κόσμος άκουσε τη φωνή, όσοι την άκουσαν, διότι τα θαύματα δεν ακούγονται και βλέπονται από όλους, αλλά από εκείνους που είναι κατάλληλα να τα δούνε. Όπως στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, που ο Παύλος άκουσε τη φωνή του Χριστού να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», ενώ οι άλλοι άκουσαν, λέει, «Βροντές». Δεν ήταν έτοιμοι πνευματικά να ακούσουν αυτές τις φωνές, τις οποίες στέλνει ο Πατέρας στη γη. Και εκεί λοιπόν, όσοι άκουσαν και είδαν αυτό το άνοιγμα του ουρανού που έγινε κατά τη βάση του Χριστού, πιθανόν
να θεώρησαν ότι αυτό γίνεται για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, διότι όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ο κόσμος τον είχε στην αρχή ανώτερο από τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Ιωάννης αναγκάστηκε να ταπεινωθεί και να πει ότι εγώ δεν μπορώ να του λύσω ούτε τα λουριά από τα υποδήματά του. Δεν είμαι άξιος δηλαδή να του κουβαλάω από πίσω του τα σάνταλά του, σαν να λέει. Ούτε υπηρέτης του δηλαδή δεν μπορώ να γίνω. Και για να βεβαιωθεί αυτό, ότι η φωνή αυτή έγινε όχι για τον Ιωάννη, αλλά για τον Χριστό, γι' αυτό κάθισε υπεριστερά επάνω στην κεφαλή του Ιησού. Έτσι, για να καταλάβουν όλοι ότι πρόκειται για αυτόν. Μιλάει ο ουρανός για τον Ιησού Χριστό και όχι για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αν θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τη φωνή του Θεού να μας επιβραβεύει σε κάτι, πρέπει να είμαστε καθαροί και ταπεινοί. Αλλά και έρχεται και ευτυχία από τον ουρανό λόγω της ταπεινώσεώς μας και έρχεται χαρά στην ψυχή μας μεγάλη όταν δεν είμαστε περήφανοι. Ο περήφανος βασανίζεται, ψήνεται από την υπερηφάνεια του και το κακό του. Και ένα παράδειγμα από τον προχριστιανικό κόσμο. Ο Πλάτων είχε μεταβεί στην Ολυμπία, όπου εκεί παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς αγώνες, το τρέξιμο, την μπάλη κλπ. Και εκεί γνωρίστηκε με κάποιους ανθρώπους, συστηθείς μόνο δια του μικρού του ονόματος Πλάτων. Δεν είπε Πλάτων Αθηναίος φιλόσοφος, όπως ήταν όλος ο τίτλος του, αλλά είπε σκέτο Πλάτων. Συζητήσανε και μετά τη δεξιοδοτήση των αγώνων έφυγε ο Πλάτων από εκεί, για την Αθήνα. Όταν έφτασα στην Αθήνα, οι συνοδοιπόροι του παρακάλεσαν τον Πλάτωνα να τους οδηγήσει στο φιλόσοφο Πλάτωνα. Αυτή η ομάδα που συνόδευε, που έρχονταν και αυτή στην Αθήνα. Και τότε ο Πλάτωνας είπε ότι ο Πλάτωνας αυτός που λέτε ο φιλόσοφος, ο Αθηναίος είμαι εγώ. Έκπληκθη αυτή λοιπόν, λένε μα εσύ είσαι ο Πλάτων και τώρα μια εβδομάδα δεν μας λες τίποτα λέει. Τι να σας πω λέει. Αυτή είναι λοιπόν η ταπείνωση την οποία είχε ένας προχριστιανός. Όσο μάλλον εμείς οι οποίοι είμαστε στην καινούργια κτήση και υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε και να έχουμε αρετές μεγαλύτερες από των προχριστιανών ανθρώπων, ακόμα και του Πλάτωνος. Η δόξα μερικές φορές, ο αυτοδοξασμός μας οδηγεί σε εξευτελισμό. Μετά από αυτό λοιπόν το περιστατικό, θα δούμε τους πειρασμούς του Χριστού. Οι πειρασμοί του Χριστού. Τον πείραξε ο διάβολος. Να μια απάντηση εκείνος που λένε δεν υπάρχει διάβολος. Πειράζει τον Χριστό ο διάβολος. Το ξέρουμε αυτό. Στο Μάρκο, στο πρώτο κεφάλαιο, και στο Λουκά, στο τέταρτο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 13, βλέπουμε τους πειρασμούς. Και στο Ματθαίο, στο τέταρτο κεφάλαιο και αυτός όπως ο Λουκάς. Ενώ στο Μάρκο αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο οι πειρασμοί του Χριστού. Ο Ιησούς, μετά το βάπτισμά του, μεταβαίνει στην έρημο, στον Ιορδάνη, στην Ιορδάνιο έρημο εκεί, η οποία είναι μεγάλη, και εκεί πειράζεται από τον δαίμονα, τον Σατανά. Κατά το Λουκά, Ιησούς δε πνεύματος Αγίου πληρωθείς, όταν ο Ιησούς λέει πληρώθηκε από πνεύμα Άγιο μετά το βαπτισμό, υπέστρεφε, αποχώρησε από τον Ιορδάνη, υπέστρεφε από τον Ιορδάνη και οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα μας, λέει ο Λουκάς, στην έρημο. Και εκεί για 40 ολόκληρες ημέρες δεν τρώει, δεν πίνει και παλεύει με τον Σατανά. 40 ολόκληρα ημερόνυχτα δεν τρώει, δεν πίνει και κάνει μάχη πνευματική με τον Σατανά. Ευθύς μας λέει μετά το βάπτισμα του Άγιου, μας λέει ο Μάρκος, εκβάλλει λέει, οδηγεί δηλαδή αυτόν το Άγιο Πνεύμα στην μεταξύ Ιερικούς και Ιερουσαλήμ περιοχή την έρημο, πειραστήνε υπό του διαβόλου ή να πειραστεί από τον Σατανά. Εκείνος, ο οποίος είναι πλήρης από Άγιο Πνεύμα, αγαπάει τη μόνωση.
πειρασμός σε μας είναι εσωτερικός λόγω της διεφθαρμένης φύσεώς μας. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή πάρα πολύ να αγωνιστεί ο Σατανάς, διότι έχουμε και την κακή φύση που μας πολεμάει και αυτή. Αλλά και εκ της νηστείας αυτής, της απομονώσεως, της νηστείας, της ερημιάς, ο άνθρωπος λεπτύνεται στο πνεύμα, έτσι, και είναι κατάλληλος εκεί να πολεμήσει πολλά πράγματα. Τα πάθη του, όπως οι ερημίτες ασκητές, δημιουργεί δηλαδή η νηστεία μέσα στην έρημο μια πνευματική κατάσταση υψηλή. Ο Μάρκος μας λέει ότι ο Κύριος είναι μετά των θηρίων, δηλαδή με τα φίδια, τους σκορπούς, τις αλεπούδες και ό,τι άλλο πράγμα υπήρχε στην έρημο, έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του ως μοναχός του μέσα στην έρημο. Και αφού λοιπόν ενίστεψε επί 40 ημερόνυχτα, μετά πείνασε. Μετά από αυτή την πνευματική απασχόληση των 40 ημερονυχτιών, η φύση τώρα του Χριστού του επιβάλλει επιτακτικά να φάει. Πεινάει δηλαδή. Και αυτή η πείνα, καταλαβαίνετε τι πείνα είναι μετά από 40 ημέρες. Εμείς δεν μπορούμε να νηστέψουμε ούτε μία ούτε δύο ημέρες. Και ο Κύριος νηστεύει 40 ολόκληρες ημέρες. Και εδώ γίνεται μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν χρειάζεται νηστεία. Γίνεται μια απάντηση για να ξέρουν και αυτοί ότι η νηστεία χρειάζεται και είναι επιβεβλημένη. Η νηστεία είναι πνευματική πρόοδος. Η νηστεία κόβει τα πάθη, η νηστεία δημιουργεί έναν άνθρωπο λεπτό ψυχικά. Διότι, όπως ξέρουμε, τα φαγωγόπολια και αυτά δημιουργούν έναν άνθρωπο θηριώδη, έναν άνθρωπο με ένα πελώριο σώμα, το οποίο έχει συνεχώς απαιτήσεις διατροφής, διότι η σάρκα είναι αδιφάγος. Σου ζητάει συνεχώς και ακατάβαστα να ευχαριστείτε. Να τρώει, να ειδονίζεται, να ξεκουράζεται κλπ. Κλπ. Ενώ το πνεύμα, αντιθέτως, ζητά έναν άνθρωπο απειλαγμένο από τα υλικά όσο το δυνατόν μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο και αφοσιωμένο στα πνευματικά, στη σκέψη, στην αγάπη του Θεού και στον πνευματικό κόσμο. Είχε πει λοιπόν η φωνή, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Την άκουσε ο διάβολος, αλλά δεν πίστηκε, φαίνεται από τις ερωτήσεις του, ότι ο Χριστός είναι, διότι, ότι είναι Υιός του Θεού και Θεός, διότι ακόμα δεν είχε αποκαλυφθεί στον κόσμο αυτό το πράγμα. Ο ίδιος ο Χριστός το αποκαλύπτει αργότερα στους μαθητές, στη Σαμαρίτιδα και όπως ξέρουμε στον Νικόδημο και σε άλλους ανθρώπους. Λέει ότι δίνει νήξεις ότι αυτός είναι και ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού και ο Θεάνθρωπος Χριστός. Του λέει λοιπόν ο Σατανάς, αν είσαι Υιός του Θεού, πάρε αυτούς τους ηλίθιους, πες αυτές τις πέτρες, να γίνουν ψωμιά. Ηλίθι ούτι είναι άρτι γένονται, μας λέει ο Ματθαίος. Του λέει δηλαδή να κάνει τις πέτρες ψωμί. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ερωτήσεως του διαβόλου, θα αναρωτηθούμε πολύ. Θέλει να τον οδηγήσει σε ένα είδος γαστριμαργίας που να στηρίξει όλη του την απόφαση και το βάρος της ψυχής του στην ύλη, όταν λέει πες τους λίθους αυτούς να γίνουν άρτη, ή θέλει να δοκιμάσει αν πραγματικά είναι γιος του Θεού και σαν γιος του Θεού μπορούν και ακόμα και τα λιθάρια να γίνουν ψωμιά, να τα κάνει ψωμιά, πως έχουν απεριόριστη δύναμη επί της υλικής φύσης. Ο Ιησούς τον απαντάει γραφικώς μέσα από τα λόγια της γραφής. Κρατάμε ένα πόντο εδώ. Απαντάει γραφικώς. Του λέει ότι δεν ζει ο άνθρωπος, ούκε πάρτο άνθρωπο ζήσετε. Δεν ζει ο άνθρωπος από το ψωμί μόνο με το ψωμί μάλλον, αλλά και με τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματικό όν και δεν μπορεί να επαρκεί να είναι μόνο υλικό. Χρειάζεται και πνευματική τροφή για να μπορέσει να ζήσει. Διότι ο άρτος είναι το υλικό πράγμα που χρειάζεται το σώμα.
Αλλά ο Θεός μπορεί να διατάξει βέβαια και να κατασκευάσει ψωμιά από τις πέτρες. Και στην έρημο έδωσε το μάνα, το οποίο το έστελνε από πάνω, το οποίο λένε ότι είχε μια γεύση το μάνα αυτό, της τηγανίτας, λένε, έχει διασωθεί από τους Εβραίους, στους πατέρες, από γενιά σε γενιά δηλαδή, τι ήταν αυτό το μάνα. Που κρατούσαν σε μια στάμνα μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης, για να θυμώνται πάντα. Δύο πράγματα έπρεπε να θυμώνται πάρα πολύ καλά οι Εβραίοι. Πρώτον, το ότι περάσανε την Ερυθρά θάλασσα, δίχως να βρέξουν τα πόδια τους, και καταποντίστηκε ο στρατός του Φαραώ. Αυτό δίνει εντολή ο Θεός στο Μωυσή να μην το ξεχάσει ποτέ καμιά γενεά, και φυσικά όχι μόνο οι Εβραίοι, δεν το ξεχάσει όλη η ανθρωπότητα. Το ξέρουμε όλοι δηλαδή. Τώρα πλέον ότι αυτό το πράγμα έγινε. Ότι ο Χριστός, ότι ο Θεός έδωσε τη δύναμη στο Μωυσή να ανοίξει δίωδο μέσα στην θάλασσα την Ερυθρά για να περάσει ο Ιουδαϊκός λαός, δίχως να βρέξουν καθόλου τα πόδια τους, στεγνά πόδια περάσανε, στο βυθό της θάλασσας. Όσοι δεν τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, ας μην τα πιστεύουν, έχουν κάθε δικαίωμα. Εμάς μας τα βεβαιώνει το αδιάψευστο στόμα του Χριστού μέσα στην Καινή Διαθήκη και τα πιστεύουμε. Γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, όποιος λέει πως η Παλαιά Διαθήκη είναι κύβδηλο, ψεύτικο βιβλίο, κατασκευασμένο από τους Εβραίους, όπως λένε, ψεύδεται, διότι ο ίδιος ο Χριστός λέει πως η Παλαιά Διαθήκη είναι έγκυρη, είναι λόγος Θεού δια των προφητών. Η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει τον Χριστό με 330 μεγάλες προφητείες και άλλες μικρότερες κάνει νήξη για το πρόσωπο του Μεσσία Χριστού. Αλλά μεγάλες κορυφαίες προφητείες έχει η Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός έρχεται και μας λέει ότι ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό και σώθηκε και ήρθε ο κατακλυσμός και τους πήρε όλους τους άλλους. Και μας είπε επίσης ότι οι τελευταίες μέρες του κόσμου αυτού θα είναι όσπερ ημέρε Νόε από απόψεως ψυχολογίας των ανθρώπων. Θα πίνουν, λέει, θα παντρεύονται, θα παντρεύουν τα παιδιά τους, θα χορεύουν, θα γλεντάνε και θα έρθει η καταστροφή και θα τους πάρει. Δηλαδή θα είναι απροετοίμαστοι όπως ήταν στην εποχή του Νόε. Και το βλέπουμε αυτό τώρα ο κόσμος, ότι δεν μπορεί να προετοιμαστεί. Λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν λες αυτούς τους ανθρώπους, κοίταξε να δεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα βλέπετε στις τηλεοράσεις και από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν καταστάσεις βαθιές που πρέπει να μελετηθούν. Βρισκόμαστε σε αποκαλυπτικούς χρόνους. Έχει βγει το 666, το οποίο το επισημαίνει αποκάλυψη. Έχει βγει άλλη προφητεία της Αποκαλύψεως που μιλάει για την τηλεόραση. Μιλάει για δύο προφήτες οι οποίοι σκοτώνονται από τον Αντίχριστο και αναστέλλονται μετά από τρεις ημέρες μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλου του κόσμου, λέει, όλης της γης. Και ρωτάμε, πώς είναι δυνατόν μπροστά στα μάτια την ίδια στιγμή που αναστέλλονται αυτοί οι δύο προφήτες και οι δύο ελαίοι, αυτοί που έχουν αποκαλύψει τον Αντίχριστο στα μάτια του κόσμου και να βοηθήσουν τους Εβραίους ειδικά να καταλάβουν τον Χριστό και να επανέλθουν, πώς είναι δυνατόν να είναι ορατοί από όλη τη γη? Σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Όσοι γίνονται ορατοί, διότι ξέρουμε ότι μέσω της τηλεοράσεως μπορεί τα γεγονότα αυτά να γίνουν ορατά από όλη τη γη, την ίδια στιγμή που λαμβάνουν χώρα. Αρκεί ένας φακός στο σήμα του δορυφόρου και οι κεραίες τηλεοράσεις και τηλεόραση μες στα σπίτια και φέρνει τα πάντα μπροστά μας. Πώς θα το καταλάβουν οι παλιότεροι αυτό? Γι' αυτό λέμε ότι η Αποκάλυψη δεν ερμηνεύεται νωρίς. Ερμηνεύεται στον καιρό που θα συμβούν τα πράγματα αυτά. Και κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αγαπητοί μου, επιστρέψαντος, λέει, του Ιησού, παραλαμβάνει τον διάβολο αυτός, τον Ιησού, και τον στείνει επάνω στο πτερύγιο του ναού του Σολομώντος. Του ξαναχτισμένου ναού στην Ιερουσαλήμ. Και τον εφέρνει πετώντας, δια του αέρος, λέει, είτε πεζή, τον φέρνει στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, και τον τοποθετεί στο
πτερύγιο του ιερού. Ο Χριστός αφήνει να πειραχτεί από τον διάβολο. Και μένει σε εκείνο το αέτομα, στο ψηλό σημείο του ναού. Φανταστείτε ένας ναός που είναι δύο φορές πιο ψηλός από την Ακρόπολη, και τον εβάζει πάνω στο κεκλειμένο επίπεδο του ναού και του λέει, πέσε από εδώ. Να ρηφθεί εκείθεν κάτω, λέει. Από εκεί να πέσεις κάτω. Αν είσαι γιος του Θεού, λέει, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Ο δεύτερος πειρασμός. Ή γιος του Θεού, ή βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Αλλά συνεχίζει, γέγραπτε γάρ, είναι αγραμμένο, δηλαδή είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στον Ψαλμό 90, για όποιον ενδιαφέρεται να το δει, δεν θυμάμαι το στίχο, αλλά πάντως είναι στον 90 Ψαλμό, που λέει εκεί, του Δαβίδη Ψαλμία, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται, περισσού του διαφυλάξεσαι. Δηλαδή λέει ότι θα διατάξει ο Θεός τους αγγέλους για σένα ειδικά, να σε προφυλάξουν, να σε πιάσουν στα χέρια τους, ώστε να μην σκοντάψει το πόδι σου ούτε πάνω σε μια πέτρα. Με αυτό το θάρρος λοιπόν της γραφής έρχεται ο Σατανάς και του λέει, πέσε, διότι έχει γραφτεί ότι θα σε πιάσει, θα σε πιάσουν οι άγγελοι. Και ο Χριστός το απαντάει πάλι από την γραφή, την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, και του λέει, γέγραπτε ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θα θέσεις υποδοκιμασία τη δύναμη του Κυρίου του Θεού σου. Δεν πρέπει δηλαδή να ζητούμε θαύματα όταν δεν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι. Διότι με αυτόν τον τρόπο, τι κάνουμε, συγχαίουμε τις δικές μας ανοησίες με τη Θεία Παντοδυναμία. Ό,τι μας πέρασε το μυαλό, νομίζουμε ότι μπορεί να το εκτελέσει η Θεία Σοφία. Όταν ζητούμε παράκαιρα δηλαδή πράγματα, περίεργα πράγματα, αλόκοτα πράγματα, είναι σαν να πειράζουμε τη Θεία Σοφία. Με αυτό όμως το πείραγμα ο διάβολος θέλει να κεντήσει την αλαζονία του Χριστού. Δηλαδή να δείξει ο Χριστός ότι εγώ ναι, δεν παθαίνω τίποτα, πέφτω. Ο Χριστός όμως δεν πέφτει. Του λέει, δεν πρόκειται να δοκιμάζεις το Θεό σου. Δεν πρέπει να δοκιμάζει κανείς το Θεό αν θα τον γλιτώσει, ή και ο θελός πέφτοντας σε μια παγίδα ή σε ένα ατύχημα. Να τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα και να κάνουμε το σταυρό μας και να φυλάμε το σταυρό μας στο αυτοκίνητο ή την εικόνα της Παναγίας ή του Χριστού και να λέμε δεν θα σκοτωθώ, διότι δεν πρόκειται για τον άσκοπο κίνδυνο. Ο Χριστός έχει σοφία, οι λόγοι του Χριστού και του Θεού μας έχουν μεγάλη σοφία. Εγώ θα βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο τρέχοντας με 200 χιλιόμετρα για να δω αν θα με προφυλάξει ο Θεός και θα σκοτωθώ? Μα υπάρχει πιο ηλίθιο πράγμα από αυτό? Ποιος είπε να θέσει τον εαυτό σου σε κίνδυνο? Και σε αυτές τις περιπτώσεις αφήνει ο Θεός να υποστεί τα αποτελέσματα της βλακείας του άνθρωπος. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να εκπειράσουμε, λέει, τον Θεό. Δεν τον δοκιμάζουμε αν θα μας γλιτώσει, αν μας αγαπάει, αν είμαστε άγιοι, αν μας προσέχει κλπ. Πάντα να είμαστε ταπεινοί και να θεωρούμε ότι είμαστε τελευταίοι των ανθρώπων. Μόνο τότε ελκύουμε τη Θεία Χάρη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Τώρα πάλι, ο Κύριος απαντάει γραφικά, δηλαδή μέσα από τη γραφή. Και τώρα ο Σατανάς περνάει σε τρίτη δοκιμασία. Αφού πήρε την απάντηση εκείνη την αποστομωτική, ότι δεν θα πειράξεις το Θεό σου για να τον δοκιμάσεις, δεν πέφτω κάτω, και ούτε πρόκειται να κάνω αυτό που λες, είναι βλακώδες. Ο Ματθαίος λέει, πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών λίαν και του δείχνει από εκεί πάσας, λέει, τας βασιλείας του κόσμου και την δόξα αυτών. Τι κάνει?
αεροπορικός μεταφέρει τον Χριστό από το αέτομα το ψηλό του Ναού του Σολομόντος σε ένα ψηλό όρος. Πολλοί λένε ότι είναι το όρος Θαβόρ. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι παλίψηλο το όρος αυτό. Είναι ένα μεσαίου μεγέθους κατά τα γεωγραφικά δεδομένα, αλλά επειδή το Ισραήλ δεν έχει πολλά όρη, εκείνον θεωρείται ψηλό. Ανεβάζει λοιπόν στο όρος εκεί και του δείχνει τις βασιλείες των ανθρώπων. Τις βασιλείες των Περσών, των Ασσυρίων, των Ρωμαίων, των Ελλήνων. Όχι πραγματικά, αλλά ίσως φαντασμαγορικά, εν πανοράματι, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή του τα έφερε μπροστά του να τα δει. Έχει, βλέπετε πόση δύναμη έχει ο Σατανάς που λέμε μερικές φορές. Αλλά είναι και αδύναμος συγχρόνως, θα το πούμε και άλλη φορά αυτό. Δεν πειράζει και δεν μπορεί να πειράξει εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην τάξη της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Του λέει, θα σου δώσω τώρα όλη τη δύναμη και τη δόξα των βασιλείων που βλέπεις μπροστά σου, αν πέσεις και με προσκυνήσεις. Σαν να είναι παραδομένα όλα αυτά από το Θεό σε αυτόν και θέλει πέφτοντας να τον προσκυνήσει. Αν πέσεις δηλαδή με το πρόσωπό σου μπροστά μου και με προσκυνήσεις, όλα αυτά τα πράγματα που βλέπεις θα γίνουν δικά σου. Εάν δηλαδή εσύ, το φοβερό θράσος δηλαδή που έχει ο διάβολος, αν εσύ προσκυνήσεις εμένα, τον Σατανά, όλα τα πάντα θα είναι δικά σου. Εδώ αφαιρεί τη μάσκα του ο διάβολος, αφού είδατε δεν πέτυχε με τις δύο άλλες περιπτώσεις, που μοιάζουν με τον παράδεισο οι δελεασμοί αυτοί, της περηφάνειας, της αστεφεή είπε στον παράδεισο. Φανταστείτε ότι πείραξε τον ίδιο τον Κύριο ο Σατανάς. Αλλά έπρεπε να περάσει μέσα από αυτό το πείραγμα, το καμίνι. Συγγνώμη, ο Χριστός στην έρημο για να τον κατατροπώσει τον διάβολο. Να μας δώσει παράδειγμα ότι δεν πρέπει ποτέ να ακούμε τον διάβολο, διότι μέσα στα λόγια του διαβόλου υπάρχει ο δόλος, το δηλητήριο, το δόλωμα, το αγκίστρι. Αλλά ο διάβολος ξέρουμε ότι σφετερίζεται του Θεού την περιουσία. Τα παρουσιάζει δικά του, απλώστατα επειδή έχει κάποιους ανθρώπους δικούς του μέσα που τα κυβερνάνε. Άλλος, όλος ο πλούτος η γη και το πλήρωμα αυτής είναι του Θεού. Και ο διάβολος ακόμα, και ο διάβολος ακόμα είναι υπό την κυριαρχία του Θεού, αφού είναι πλάσμα δικό του, το οποίο έτερον εκάτερο πως διεστράφει μετά και έγινε αυτό το χάλι που έγινε. Είναι ο ιδρυτής της βασιλείας του Άδου. Παίρνει τις ψυχές του Άδου και τις κρατάει δικές του ο διάβολος μέχρι τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός. Από αυτό λοιπόν αποκτά μια αυθάδεια ο διάβολος. Φοβερή αυθάδεια. Που την παρουσιάζει και τώρα μπροστά στον Χριστό. Βγάζει τη μάσκα του και του ζητάει να τον προσκυνήσει. Φαντάζεστε, αγαπητοί μου φίλοι. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό που έγινε εκεί. Και ο Χριστός με αγανάκτηση του απαντάει. Του λέει, φύγε, πήγαινε, ο πίσω μου, φύγε πίσω μου, να μην σε βλέπω δηλαδή Σατανά. Διότι είναι γραμμένο ότι μόνο το Θεό σου θα προσκυνήσεις, Κύριο το Θεό σου, και Αυτόν θα λατρέψεις. Προσπάθησε να μάθεις ποιος είμαι, σαν να του λέει. Αλλά σου λέω ποιος είσαι εσύ τώρα. Είσαι ο Σατανάς, αυτός που διαβάλλει, αυτός που είναι ψεύτης, αυτός που δεν λέει ποτέ την αλήθεια. Και αν την πει, από πίσω θα κολλήσει το ψέμα για να ξεγελάσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, επιτρέπεται η λατρευτική προσκύνηση στο Θεό. Ας κάνουμε μια παρένθεση εδώ να το εξηγήσουμε. Πολλοί από αυτό το εδάφιο, ιδίως αιρετικοί άνθρωποι, πάρα πολύ αιρετικοί, τι κάνουν πάρα πολλοί αιρετικοί άνθρωποι, ερμηνεύουν όπως θέλουν την Αγία Γραφή. Τι λένε, να, εδώ λέει ο Χριστός ότι μόνο το Θεό θα προσκυνάς και κανέναν άλλο. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε την προσκύνηση που κάνει ο Ιακώβ στο γιο του, στο Ιωσήφ, βλέπουμε να κάνει προσκύνηση στο Μελχισεδέκ, βλέπουμε
τον άγγελο στην Αποκάλυψη να αποτρέπει τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος πήγε να του κάνει προσκύνηση, ξέροντας ότι είναι άγγελος και όχι ο Χριστός. Θα το προσέξουμε αυτό. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά και τι θα απαντήσουμε στους αιρετικούς? Θα τους απαντήσουμε ως εξής. Στο Θεό ανήκει πάσα προσκύνηση που γίνεται εκ βάθους ψυχής ως προς το ανώτατο «ον» και λέγεται αυτή η λατρευτική προσκύνηση. Είναι μεγάλη προσκύνηση της λατρείας. Αλλά στον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού και στους Αγίους προσκυνούμε μεν, αλλά τιμητικός, επειδή αυτή είναι εκλεκτή του Θεού. Και την Παναγία ακόμα την προσκυνάμε όχι λατρευτικός όπως τον Χριστό, αλλά τιμητικός. Μήπως θα προσκυνάμε έναν Άγιο, δεν ξέρουμε ότι δεν είναι ο Θεός? Γιατί λέει να μην προσκυνάτε παρά μόνο το Θεό? Δηλαδή να μην νομίζετε κάποιον άλλον ότι είναι Θεός και τον προσκυνάτε. Όπως κάνανε οι αρχαίοι, προσκυνάγανε τα διάφορα είδωλα. Όχι τόσο πολλοί οι Έλληνες όπως φαίνεται από μελέτες που έγιναν πάρα πολλές πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν ήταν τόσο ειδωλολάτρες οι Έλληνες. Ήταν μεν, αλλά όχι όπως οι Αιγύπτιοι και οι άλλοι λαοί, οι Ινδοί, οι οποίοι ακόμη μέχρι τώρα προσκυνάνε διάφορα ζώα. Ποντικούς, νυχτερίδες κλπ. Αγελάδες. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Περνάει γρήγορα η ώρα, βλέπετε. Ζήτησε λοιπόν θεϊκή προσκύνηση ο διάβολος. Όχι τιμητική προσκύνηση. Να τον προσκυνήσει σαν Θεό με όλη του την ψυχή. Να του τα δώσει όλα. Να δώσει δηλαδή την προσκύνηση που έχει να δώσει στο Θεό, να τη δώσει στο Σατανά. Ήταν πάρα πολύ βαρύ το ατόπιμά του. Και αγανάκτησε η κυριολεκτά τον Ιησού, ο οποίος τον έστειλε. Να μην τον βλέπει, δηλαδή, η παγιοποίηση μου θα πει: μην ξανάρχεσαι μπροστά μου, μην ξαναέρχεσαι μπροστά μου να συζητήσεις μαζί μου. Αυτό σημαίνει. Ο Σατανάς δεν το βάζει κάτω και θα δούμε πόσες φορές πειράζει το Χριστό και ειδικά στην εβδομάδα των παθών, βάζοντας τον Ιούδα και το συνέδριο να τον εξοντώσει, νομίζοντας ότι κερδίζει το παιχνίδι και βγάζει από τη μέση έναν άνθρωπο, έναν Άγιο του Θεού, έτσι πως νόμιζε, αλλά έτυχε να είναι ο Θεάνθρωπος. Αυτός, ο οποίος και τον θανάτωσε μέσω του Σταυρού, έφαγε το δόλωμα του Σταυρού ο Σατανάς και αρπάχτηκε σαν ένα μεγάλο κύτος από ένα μεγάλο αγκίστρι και σφάδαξε, αλλά τελικά, κατά το κοινό λεγόμενο, την πάτησε με τον Χριστό ο Σατανάς. Έπαθε μεγάλη νύλα ο Σατανάς, καταστράφηκε όλο το βίος. Η χαρά του ήταν να παίρνει τους ανθρώπους στον Άδη και να τους κλειδώνει εκεί και να τους έχει δικούς. Αλλά μπαίνει ο Χριστός και τα διαλύει όλα μες στον Άδη, σπάζει τα παράθυρα λέει του Άδη, πετάει τις πόρτες και τα παράθυρα τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Τα έκανε λίμπα ο Χριστός μες στον Άδη. Διότι δικαιωματικά πλέον ανήκουν οι ψυχές στον Χριστό και όχι πλέον στον Σατανά. Λοιπόν, όταν φυλάμε το χέρι ενός ιερέα, είναι σαν τον προσκυνούμε, αλλά τιμητικός, όχι λατρευτικός. Ξέρουμε ότι είναι άνθρωπος. Δεν του δίνουμε την προσκύνηση που είναι ακριβή και τη δίνουμε μόνο στο Θεό, και όταν είμαστε κατηδίαν στο σπίτι μας και όταν φυλάμε το εικόνισμα του Χριστού, με άλλο δέος φυλάμε το εικόνισμα του Χριστού και με άλλο δέος των Αγίων. Αυτό είναι σαφές. Δεν είμαστε ανεγκέφαλοι να προσκυνήσουμε έναν Άγιο για Θεό. Αυτό βέβαια θα ήταν φοβερή αμαρτία. Γιατί προσκυνάς άνθρωπο αντί για Θεό. Αλλά δεν το κάνει νομίζω κανείς. Άνθρωπος λογικός αυτό, να πει ότι μεγαλύτερος είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας από τον Θεό ή από τον Χριστό. Μεγαλύτερη Αγία Κατερίνη και Μέγας Βασίλος από τον Χριστό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Ούτε και για την Παναγία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη από τον Χριστό, ασφαλώς, διότι η Παναγία είναι μετά την Αγία Τριάδα. Μετά την Αγία Τριάδα έρχεται η Παναγία σε αξία. Όχι άλλος, η Παναγία. Μετά, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, έρχονται όλα τα άλλα. Οι ουράνιες δυνάμεις, ο Ατίμιος Πρόδρομος, μετά την Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τα Χερουβίμια, τα Σεραφίμια, εξουσίες, οι κυριότητες, οι θρόνοι, τα λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ καλά εκεί, όλα τα όντα του ουρανού έρχονται μετά, οι προφήτες κλπ. Και τότε λέει, τον εγκατέλειψε να επανέλθουμε ο διάβολος και ήρθε σε αυτόν διάκονοι και βοηθοί, άγγελοι, να τον υπηρετήσουν. Τον υπηρετούν τον Χριστό μετά από τους τρεις πειρασμούς, τον διακονούν
σε ζητήματα διατροφής και ό,τι άλλο έχει ανάγκη ο Κύριος ως άνθρωπος, διότι ως Θεός δεν είχε καμία ανάγκη για τίποτα. Εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε στην εκπομπή και ελπίζουμε, αν θέλει ο Θεός, να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με ένα θέμα, ίσως να συνεχίσουμε με κάποιον άλλο ομιλητή, αλλά εμείς θα πηγαίνουμε στη συνέχεια του Ευαγγελίου από τους πειρασμούς τώρα και κάτω, παίρνοντας και τα τρία Ευαγγέλια συγκριτικά, να τα συγκρίνουμε και να προχωράμε, αν θέλει ο Θεός, να το τελειώσουμε αργότερα το θέμα αυτό που αρχίζει από τη βάφτιση, περνάει στους πειρασμούς και προχωράει μετά στη διδασκαλία του Κυρίου, διότι μετά, σε λίγο θα δούμε, μετά τους πειρασμούς, θα δούμε το έργο του Χριστού στον κόσμο, πως αρχίζει. Ο Ιωάννης το αρχίζει από το γάμο της Κανά, οι άλλοι ευαγγελιστές από την επί του όρους ομιλία. Μέχρι τότε λοιπόν, να είστε όλοι καλά, χαίρετε, σε ευχαριστούμε, χαίρετε εν Κυρίου.